Νόμιμη είναι από σήμερα η εισαγωγή και πώληση στη χώρα μας συσκευασμάτων που περιέχουν φαρμακευτική κάναβη. Έτσι, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται πλέον στις χώρες που παρέχουν στους πολίτες τους τη δυνατότητα να μην αναγκάζονται να περάσουν μέσα από το κύκλωμα της μαύρης αγοράς για να βρουν ένα φάρμακο αναγκαίο για τη θεραπεία τους. Με κοινή υπουργική απόφαση ανοίγει ο δρόμος για την εισαγωγή εγκεκριμένων φαρμακευτικών συσκευασμάτων και προϊόντων κάναβης που έχουν αποδεδειγμένο κλινικό όφελος για μια σειρά από νόσους, όπως ο χρόνιος πόνος, ο νευροπαθητικός, η ναυτία και η έμετη λόγω χημειοθεραπειών. Θα μπορούν οι ασθενείς που έχουν θεραπευτικό όφελος από τη χρήση τους να τα προμηθεύονται πλέον νόμιμα και στη χώρα μας. Τάχιστα, όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας, θα προχωρήσουν οι σχετικές τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες. Να έχει πρόσβαση ο πολίτης να μπορεί να το αγοράσει από τα φαρμακεία, στα οποία όμως θα διατίθεται μέσω του κρατικού μονοπωλίου. Δηλαδή, όπως τα φάρμακα τα οποία και σήμερα χορηγούνται με τις δίγραμμες στις γνωστές συνταγές. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα εξυγχρονισμού και εναρμόνισης με τα διεθνώς ισχύοντα, τόνισε ο Υπουργός. Και σημείωσε ότι μετά από συνεννόηση με τους γιατρούς του ΕΟΠΗ, συγκεκριμένες ειδικότητες που συνδέονται με τις χρόνιες παθήσεις θα μπορούν να συνταγογραφούν τα φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν κάναβη ηλεκτρονικά για να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος. Είναι νόμιμη. Κοιτάξτε, με την έκδοση της ΚΙΑ ουσιαστικά υπάρχει ένα καθεστώς νομιμότητας. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει άμεσα είναι μέσω του ΙΦΕΤ εάν να ενεργοποιηθεί η διαδικασία των έκτακτων εισαγωγών. Όπως τόνισαν επιστήμονες στην εκπομπή Earth Report, η κάναβη μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη όπλο στο οπλοστάσιο των γιατρών. Στο Ισραήλ, μάλιστα, ολόκληρη βιομηχανία έχει στηθεί γύρω από την κάναβη για φαρμακευτικούς σκοπούς. We used cannabis to about 11 medical conditions in the oncologic treatment for people that suffer from pain. Επόμενο βήμα θα είναι η δυνατότητα καλλιέργειας κάναβης για φαρμακευτική χρήση και στη χώρα μας. Υπάρχει άλλωστε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Μεγάλες βιομηχανίες από το εξωτερικό, από τον Καναδά, από το Ισραήλ, από την Γερμανία, από την Αμερική. Στον τομέα των φαρμάκων. Στον τομέα της καλλιέργειας της φαρμακευτικής κάναβης και στη συνέχεια της επεξεργασίας μια καθετοποιημένη παραγωγή για φάρμακα, τα οποία θα γίνονται εδώ στον ελλαδικό χώρο. Στη χώρα μας επιτρέπεται ακόμα μόνο η καλλιέργεια βιομηχανικής κάναβης για την παραγωγή ευρέως φάσματος προϊόντων.